Κυρίες και κύριοι, το θέμα των νοσοκομματικών εκλογών της Νέας Δημοκρατίας σαφώς είναι το θέμα της ημέρας. Δεν μπορεί παρά να αναφερθούμε λοιπόν εκτενώς σε αυτό. Και κοντά μου, όπως ήδη προανέφερα, είναι ο Θόδωρος Καράουγλου, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη Β' Θεσσαλονίκης. Κύριε Καράουγλου, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, κυρία Τζόρμπα. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους τηλεθεατές. Και χρόνια πολλά να πούμε, γιατί μπαίνουμε στην. Αν και λέω Πάσχα περιμένουμε με τέτοιο καιρό που θα έχουμε, όχι Χριστούγεννα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Όχι, για τα Χριστούγεννα θα έχουμε μπαλακά, αλλά για την Πρωτοχρονιά μετά χιόνια. Ναι. Λέω μήπως προϊονίζει και το τι θα συμβεί μετά την Πρωτοχρονιά σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο, δεν το ξέρω. Λοιπόν, μακάρι, κύριε Καράουγλου. Να μέρα και σε πολιτικό επίπεδο. Σωστό. Να δούμε λοιπόν καταρχάς ένα σχόλιο για τον τεράστιο, πολύ μεγάλο αριθμό των ψηφοφόρων. Υποθέτω ότι όλοι οι νεοδημοκράτες πρέπει να είστε χαρούμενοι. Χωρίς πολιτική ορολογία και με το χέρι στην καρδιά, θα πω ότι πάθαμε πλάκα. Ο στόχος που είχαμε θέσει ήταν να έχουμε διάρρη μπροστά. Εξαψήφιο με διάρρη, δηλαδή 200.000. Αν ξεπερνούσαμε, θα ήμασταν ικανοποιημένοι. Αλλά να σου πω και κάτι. Λέγαμε μεταξύ μας ότι και 150.000 να έρθουν μετά από 4 αλλεπάλληλες εκλογικές ήττες. Ευρωεκλογές, εθνικές εκλογές του Ιανουαρίου, δημοψήφισμα, εκλογές του Σεπτεμβρίου και πάλι ικανοποιημένοι θα ήμασταν. Και το φιάσκο της 22ης Νοεμβρίου, έτσι. Παρ' όλα αυτά. Τι αποδείχθηκε χθες? Αποδείχθηκε ότι οι πολίτες έχουν βαθιά μες στην καρδιά τους, αγαπάνε, στηρίζουν στα δύσκολα τη Νέα Δημοκρατία. 400.000 και πλέον πολίτες ήρθαν και περιμέναν στοικά και ταλαιπωρηθήκαν μες στο κρύο. Μες στο κρύο, μία ώρα, μία μισή ώρα, δύο ώρες περιμέναν πολίτες για να πάνε να ψηφίσουν. Έτσι, 400.000 και πλέον θερμά ευχαριστώ γιατί ανταποκριθήκαν στο κάλεσμά μας, μας δώσαν δύναμη, μας στηρίξαν. Το εκτιμούμε πάρα πολύ. Αλλά παράλληλα μας γεμίζουν και ευθύνη. Ευθύνη για την επόμενη μέρα. Mm-hmm. Γιατί είναι φανερό ότι οι πολίτες δεν ήρθαν μόνο και μόνο γιατί μας αγαπάνε. Προφανώς ήρθαν και γι' αυτό. Αλλά ήρθαν γιατί θέλουν να είμαστε έτοιμοι. Να είμαστε έτοιμοι για την επόμενη μέρα. Γιατί βλέπουν ότι σύντομα θα έχουμε πολιτικές παύλα κυβερνητικές εξελίξεις, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και μας θέλουν να είμαστε σε ετοιμότητα. Μας λένε τελειώνετε επιτέλους με τα σοκομματικά σας και ασχοληθείτε με αυτό που σας έχουμε δώσει εντολή να κάνετε. Ασχοληθείτε με την παραγωγή πολιτικής, με το αντιπολιτευτικό σας έργο και με την κατάθεση μιας νέας υπεύθυνης σοβαρής κυβερνητικής πρότασης για να είστε έτοιμοι. Δηλαδή, την επόμενη η εκτίμησή σας είναι ότι πολύ σύντομα θα χρειαστεί να θα έχουμε εκλογές, δηλαδή αυτό λέτε πολύ σύντομα. Είμαι, τι εξελίξεις? Κυρία Τζόρμπα, από αυτούς που έχω την άποψη ότι κάθε κυβέρνηση εκλέγεται για μια τετραετία και πρέπει να εξαντλεί την τετραετία. Δυστυχώς όμως, θυμίζω ότι έχουν περάσει μόλις 3 μήνες από τις εκλογές. Η κυβέρνηση έχει 153 βουλευτές. Τα δύσκολα είναι μπροστά της. Φορολογικό αγροτών, γενικό φορολογικό, ασφαλιστικό. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οι πιέσεις είναι πολύ μεγάλες. Δεν βλέπω η κυβέρνηση αυτή να έχει πολύ μεγάλο βάθος χρόνου, εκτός αν υπάρχουν δεξαμενές, τα μικρά κόμματα, Ένωση Κεντρών, Ποτάμι, Πασόκ, αν διευρύνει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία από εκεί. Αλλιώς τα δύσκολα είναι μπροστά και δεν είναι. Βέβαια, αυτό που σχολιάσαμε νωρίτερα με τον Δημήτρη τον Βενιέρη είναι αν θα είχε και νόημα η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή. Πείτε ότι κάτι γινόταν και ήταν η κυβέρνηση. Θα είχε νόημα κάτι τέτοιο. Και το λέω αυτό γιατί είναι πραγματικά μεταρρυθμίσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν. Ξέρετε ότι έχουμε αναλάβει αυτή την υποχρέωση. Έτσι. Και δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να φερθεί διαφορετικά κάποια άλλη κυβέρνηση. Κοιτάξτε, εμείς αυτό που κάνουμε είναι το λογικό και το αυτονόητο και αυτό που ταιριάζει στην πολιτιστική και πολιτική παράδοση της Νέας Δημοκρατίας. Το κόμμα του Εθνάρη Κωνσταντίνου Καραμάλη είναι ακόμα υπεύθυνο, μετριοπαθές και σοβαρό. Δηλαδή, τι κάνουμε? Όταν έρχεται το όποιο νομοσχέδιο έρχεται, με σοβαρότητα και υπευθυνότητα τοποθετούμεθα επ' αυτό. Δεν είμαστε αρνητικοί, δεν λέμε το όχι σε όλα εύκολα, ούτε το ναι σε όλα. Τα εξετάζουμε και ψηφίζουμε κατά το δοκούν. Όταν πιστεύουμε ότι οι μεταρρυθμίσεις ή οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν είναι προς όφελος της χώρας, προς όφελος των Ελλήνων πολιτών, είμαστε θετικοί. Όταν πιστεύουμε ότι είναι λάθος, λέμε όχι και εξηγούμε γιατί. Άρα, λοιπόν, σε ένα παράλληλο πρόγραμμα που ίσως έρθει, που τελικά το πήραν πίσω όπως λόγω του ότι δεν περνούσε από τους δανειστές, αλλά που επιμένουν ότι, μάλιστα μου έλεγε ο Βενιέρη σήμερα, ότι τώρα χτωχώρησαν σε μισό-μισό, δηλαδή να περάσει το μισό μέρος για να είναι λιγότερο το δημοσιονομικό κόστος. Σε κάτι τέτοιο θα ήσασταν θετικοί? Κοιτάξτε, κυρία Τσιόρμπα, άκουγα προηγουμένως τον Δημήτρη και την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχατε και πραγματικά λέγατε πολλά έτσι και σημαντικά και πολλές αλήθειες. Και την προηγούμενη εβδομάδα γίναμε μάρτυρες ενός κοινοβουλευτικού πραξικοπήματος που τελικά οδήγησε σε αδιέξοδο. Δηλαδή, τι? Για πρώτη φορά, εγώ είμαι 11 στα 12 χρόνια βουλευτής, ήρθε νομοσχέδιο χωρίς να έχει γίνει δημόσια διαβούλευση, χωρίς να έχει περάσει από Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή, χωρίς να έχει περάσει από Γενικό Λογιστήριο για να εκτιμηθεί ποιο είναι το κόστος του νομοσχεδίου αυτού. Το διέψευσαν, είπαν ότι υπήρχε, ήταν κοστολογημένο. Αφού δεν το είχαν, όταν το ζητούσαμε δεν υπήρχε. Αυτό λέγαν περίπου 100 εκατομμύρια. Mm-hmm.
δεν υπήρχε έκθεση. Ξέρετε, η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου είναι επισυναπτώμενη του νομοσχεδίου. Δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Όπως επίσης δεν υπήρχε έκθεση της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής. Όταν ετοιμάζεται ένα νομοσχέδιο, περνάει από την Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή, η οποία ελέγχει αν είναι συνταγματικό το νομοσχέδιο. Όπως και από το Γενικό Λογιστήριο για να μας πει τι κοστίζει το νομοσχέδιο αυτό. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα χρήσμα του χαπιού γιατί είχε προηγηθεί μια ψηφοφορία όπου είχαν περάσει. Στην ουσία ανοίξαν μια μικρή κερκόπορτα για τα κόκκινα δάνεια και για την κατάσχεση των σπιτιών στην ουσία από τα ιδιωτικά funds, έτσι. Σας το θυμίζω ότι αυτό γίνει την Τρίτη το βράδυ και την Τετάρτη μπήκε στην Επιτροπή του συγκεκριμένου νομοσχέδιου. Όταν τα επισημάναμε αυτά, μας λέγανε άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Και αναγκαστήκαμε, κάτι που δεν συνηθίζουμε, να αποχωρήσουμε γιατί ήταν μια προφανώς αντικοινοβουλευτική διαδικασία αυτή, η οποία δεν ήταν δημοκρατική. Και τελικά δεν εξελίχθηκε. Και τελικά δεν εξελίχθηκε, γιατί αποδείχθηκε ότι και μια άλλη προϋπόθεση που έπρεπε να είναι βασική, ούτε αυτή είχε γίνει, δηλαδή να υπάρχει συνεννόηση με τους δανειστές. Ξέρεις, όταν φέρνεις ένα νομοσχέδιο και δυστυχώς τη στιγμή που πλέον δεν λειτουργούμε όπως θα έπρεπε να λειτουργούμε σαν ελεύθερο κράτος, αλλά στην ουσία έχουμε επιτροπία, διεθνή επιτροπή, αυτό είναι η τρόικα που έγινε κουαρτέτο τώρα. Πέτυχε μετά από διαπραγμάτευση περήφανη ο κύριος Τσίπρας. Τους τρεις εκπροσώπους θα τους κάνουμε τέσσερις τώρα, έτσι, και να έχουμε κουαρτέτο. Αλλά δεν είναι ο αριθμός, σημασία έχει ότι γίνονται τέτοια πράγματα ότι βέβαια. Υπάρχει επιτροπία. Mm-hmm. Και ότι μας είπαν πού πάτε. Πού πάτε, αυτό το νομοσχέδιο πόσο κοστίζει και πού θα βρείτε ισοδύναμα. Και αναγκάστηκε να το πάρει πίσω. Ναι, και αυτό είναι και ένα ζητούμενο βέβαια, διότι λένε ότι θα περάσουν ένα παράλληλο πρόγραμμα ή το μισό παράλληλο πρόγραμμα, αλλά πρέπει να αναζητηθούν ισοδύναμα όταν ισοδύναμα δεν βρήκαμε καλά-καλά για το ΦΠΑ στην εκπαίδευση. Ακριβώς. Και δεν βρίσκουμε για τους αγρότες κλπ. Και όταν αυτά που περιμένουμε και από τον προπολογισμό του 2016 που ψήφισε η κυβερνητική πλειοψηφία. Υπάρχει τρύπα τώρα, βγήκε και υπάρχει μεγάλη τρύπα. Και σε σχέση με το 2015 και σε σχέση με το 2016. Για το 2016 το κουαρτέτο, η παλίτρο ικανή, βλέπουν το εξής, ότι είναι υπερτιμημένα τα έσοδα και είναι μειωμένες οι δαπάνες. Δηλαδή προβλέπουν και εκεί νέα τρύπα. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και ένα τεράστιο θέμα με τα ασφαλιστικά ταμεία που παντού το Σαββατοκύριακο αυτό που διαβάσαμε είναι ότι για 6 μήνες ουσιαστικά υπάρχουν τα χρήματα για τις συντάξεις. Εδώ υπάρχει ένα τεράστιο θέμα, πολύ μεγάλο. Ας επιστρέψουμε όμως στο θέμα της ημέρας που είναι οι εκλογές της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω να μου πείτε καταρχάς πώς εκτιμάτε το αποτέλεσμα και πώς ψήφισαν οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Μου αναλύσατε λίγο νωρίτερα το σκεπτικό, αλλά τι ερμηνεία δίνετε. Το βασικό κριτήριο με το οποίο ψήφισαν οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας είναι να διασφαλίσουν την ενότητα στην παράταξη. Πριν τις εκλογές της 22ης Νοεμβρίου που τελικά δεν έγιναν, ήταν το περίφημο φιάσκο τότε μια που δεν μπόρεσε να λειτουργήσει το σύστημα, είχα τη δυνατότητα να είμαι σε ένα πάνελ με έναν πανεπιστημιακό, ο οποίος ασχολείται με έρευνες και ο οποίος μου είπε ότι το 68% των πολιτών οι οποίοι θα προσέλθουν να ψηφίσουν στην εκλογική διαδικασία της Νέας Δημοκρατίας έχουν σαν βασικό κριτήριο τη διατήρηση της ενότητας. Και ήταν σοφή η σκέψη αυτή. Ναι, αλλά των να ρωτήσω κάτι. Ο κύριος Τζικώστας ή ο κύριος Γεωργιάδης δεν θα μπορούσαν να διασφαλίσουν την ενότητα. Δηλαδή θα υπήρχαν προβλήματα αν τελικά προκρίνονταν. Νομίζω ότι το δείγμα εγγραφής που έχει δώσει ο Βαγγέλης ο Μεϊμαράκης στα 41 χρόνια που είναι στη Νέα Δημοκρατία, ξεκινώντας από την ΟΝΕΔ έτσι, και περνώντας όλα τα στάδια. Σε σχέση με τους άλλους, σαφέστατα είναι πολύ πιο βαρύ. Έτσι. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εγγυημένα διασφαλίζει την ενότητα της παράταξης, είναι ένας άνθρωπος του μέτρου. Έτσι. Και θεωρώ ότι με βάση αυτή τη λογική κινηθήκαν η πλειοψηφία των ψηφοφόρων σε πρώτη φάση κοντά στο Βαγγέλη του Μεϊμαράκη. Δεν σημαίνει αυτό ότι άλλοι δεν μπορούσαν να το διασφαλίσουν και αυτό και αυτοί ή ότι ενδεχόμενα θα είχαμε προβλήματα. Αλλά ξέρετε, ο κάθε πολίτης επιλέγει με σιγουριά αυτόν που εκτιμάει ότι πιο εύκολα διασφαλίζει αυτό που είναι το βασικό ζητούμενο. Επομένως, το επιχείρημα ενότητα μου λέτε ότι ήταν πιο μπροστά από το επιχείρημα ποιο θα σταθεί απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό ήθελα να σα πω. Ο εν λόγω κύριο Πανεπιστημιακό, ο οποίο ασχολείται με τι μετρήσει μου, ότι το 68% λοιπόν των πολιτών που θα ψηφίζαν στην εσωκομματική διαδικασία της Νέας Δημοκρατίας τους απασχολούσε κυρίως το ζήτημα της διασφάλισης ενότητας. Ένα πολύ μικρότερο ποσοστό της τάξης του 25% τους απασχολούσε η ανανέωση και ένα πολύ μικρότερο, ένα 5-6% η αντιμετώπιση του Τσίπρα και η προοπτική κυβέρνηση. Άρα δηλαδή βλέπετε πως σκέφτεται ένας συντηρητικός με την καλή έννοια του όρου άνθρωπος. Έτσι, εγώ συντηρητικός δεν σημαίνει ότι είναι ο πιστοδρομικός ή οτιδήποτε άλλο. Θεωρώ ότι είναι πιο προοδευτικός από αυτούς που κάνουν τους προοδευτικούς. Συντηρητικός είναι ο άνθρωπος ο οποίος διασφαλίζει τα δεδομένα έτσι, και κοιτάει για κάτι καλύτερο. Λοιπόν, ένας συντηρητικός άνθρωπος τι λέει. Καταρχήν να κρατήσουμε την ενότητά μας. Mm-hmm. Αν κρατήσουμε την ενότητά μας, μετά να δούμε την επόμενη μέρα πώς θα μπορέσουμε να καταθέσουμε μια καλύτερη πρόταση, μια εναλλακτική πρόταση, έτσι ώστε να συγκινήσουμε και πάλι τους πολίτες, έτσι ώστε να γίνουμε ελκυστική συγκοινωνία. Mm-hmm. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό έγινε σε πρώτη φάση. Τώρα βεβαίως αυτό ίσχυε για την πρώτη εκλογική διαδικασία. Η επόμενη μέρα είναι μια διαφορετική μέρα. Είναι ανοιχτό το αποτέλεσμα. Ούτε πιστεύω
στην ποιμενική θεωρία του Αίνιου του Βαγγέλη Αβέροφ που έλεγε ότι όποιος φύγει από το Μαντρί τον τρώει ο λύκος. Δεν υπάρχουν Μαντριά, ούτε οι πολίτες οι οποίοι είναι φιλελεύθεροι και ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία, στηρίζουν Νέα Δημοκρατία, συμμετείχαν χθες, είναι πρόβατα. Έχει ο καθένας την άποψή του, έχει την κρίση του. Ό,τι και να πει ο τρίτος, ο τέταρτος ή ο πέμπτος δεν έχει καμιά σημασία. Οι πολίτες μόνοι τους, με τα δικά τους χαρακτηριστικά, θα κληθούν να συμμετέχουν στην διαδικασία της 10ης Ιανουαρίου και θα αποφασίσουν αυτό που θέλουν. Θεωρείτε ότι μπορεί να επηρεάσουν οι δύο οι οποίοι είναι οι χαμένοι της ιστορίας, δηλαδή ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος Τζιτζικώστας, παίρνοντας σαφή θέση να, να επηρεάσουν τους ψηφοφόρους τους? Ελάχιστα. Το είπα ήδη πριν, το ξαναλέω και πάλι και θυμίζω και κάτι. Το 2009 στους 92 βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, τότε είχε 92 βουλευτές, οι 75 ήταν με την Ντόρα Μπακογιάννη. Τι προέκυψε? Εσείς θα στηρίξετε ανεκτά κάποιον από τους δύο? Όχι. Όπως έκανα και την προηγούμενη φορά, εγώ έχω συγκεκριμένη θέση και προτίμηση. Δεν θα βγω δημοσίως να την πω αυτή, γιατί θεωρώ ότι δεν υπάρχει λόγος στη στιγμή που κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να έχει τη δικιά του άποψη και τη δικιά του ψήφο. Δεν είναι ιδιαίτερα βαρύνουσα η δικιά μου ψήφο σε σχέση με το οποιοδήποτε άλλο πολίτη που συμμετέχει σε αυτές τις διαδικασίες. Θα σεβαστώ την άποψή του. Θεωρώ όμως ότι οι επιλογές των δύο συγκεκριμένων ανθρώπων είναι πραγματικά άριστες επιλογές. Κύριε Καράγλου, πολλοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν ότι εκτός από τον αρχηγό η Νέα Δημοκρατία ως αξιωματική αντιπολίτευση οφείλει να αναζητήσει νέα πολιτική ταυτότητα μέσα από μια γενναία αναζήτηση των αιτιών που οδήγησαν στη συρρήκνωση της εκλογικής της δύναμης και γενικότερα όμως σε ένα άλλο πλαίσιο πιο σύγχρονο. Πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει αυτό? Έτσι είναι, κυρία Τσόρμπα. Πιστεύω ότι αμέσως μετά την εκλογική διαδικασία που θα ολοκληρωθεί στις 10 Ιανουαρίου θα πρέπει να καθίσουμε και να συζητήσουμε σοβαρά καταρχήν τι έφταξε. Γιατί δεν κάναμε και ταμείο, δεν κάναμε και απολογισμό. Αυτό ακριβώς. Χάσαμε ευρωεκλογές, δεν κάναμε ταμείο. Χάσαμε εθνικές εκλογές τον Ιανουάριο, το δημοψήφισμα, τις εθνικές εκλογές. Δεν κουβεντιάσαμε πολιτικά τι έφταξε και χάσαμε. Λοιπόν, τα ρίξαμε όλα στο Σαμαρά. Πάντως το ποσοστό με η Μαράκη δείχνει ότι δεν ήταν εκείνος τον οποίο πιστώνουν την τελευταία στιγμή. Προφανώς. Ο Βαγγέλης ο Μεμαράκης πήρε το κόμμα το καλοκαίρι τον Ιούλιο του 2015. Έτσι. Μην το λέτε προφανώς. Ακούστηκαν πάρα πολλοί που λένε ότι δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει προς τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας το κενό της κυβέρνησης. Ήταν μια κριτική και ήταν μια έτσι μικροπολιτική αντιμετώπιση του θέματος. Ο Βαγγέλης ο Μεμαράκης είχε 2 μήνες όταν πήγε σε εκλογές, ανέλαβε στα μέσα του Ιουλίου και πήρε ένα κόμμα που τότε καταγραφόταν στις δημοσκοπήσεις το 13, 14, 15% και το πήγε στο 28%. Θεωρώ ότι ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να γίνει. Άλλωστε, και ο ίδιος το είπε και όλοι μας το ξέραμε, ότι πηγαίναμε για εκλογές και στις εκλογές θα τις χάναμε. Και ψάχναμε να βρούμε ποιος μπορεί να συσπηρώσει όσο περισσότερο γίνεται την παράταξη για να πετύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Θεωρώ λοιπόν ότι πέτυχε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Αλλά αυτό που δεν κάναμε πρέπει να το κάνουμε την επόμενη μέρα. Από 11 Ιανουαρίου θα πρέπει να λειτουργήσουν τα όργανα. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει σε πρώτη φάση κοινοβουλευτική ομάδα και να αποτιμήσει τα εκλογικά αποτελέσματα και να πει τι έφταξε. Έτσι, όχι ποιος έφταξε. Βεβαίως υπάρχουν ευθύνες και σε πρόσωπα. Αλλά είναι άδικο να λέμε ότι έφταξε ο Αντώνης Σαμαράς, που κατά την άποψή μου ήταν ένας πολύ καλός πρωθυπουργός. Βεβαίως κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες οδηγήθηκε σε ένα άσχημο αποτέλεσμα. Έτσι. Αλλά από εκεί πέρα θα πρέπει να κουβεντιάσουμε τι έφταξε, τι πρέπει να αλλάξουμε, αυτό να γίνει στη συνέχεια στην Πολιτική Επιτροπή και να καταλήξουμε την άνοιξη στο συνέδριό μας, στο τακτικό συνέδριό μας, γιατί έτσι λειτουργούν τα σοβαρά και υπεύθυνα κόμματα και η Νέα Δημοκρατία είναι τέτοιο κόμμα, όπου θα τα κουβεντιάσουμε όλα και αφού όλη τη ύλη. Ποια είναι η φυσιογνωμία του κόμματός μας, τι πρέπει να αλλάξουμε, ακριβώς ποια πρέπει να είναι τα όργανά μας κτλ. Να μιλήσουμε λίγο για την επαναφορά Καραμαλή στο πολιτικό προσκήνιο. Δεν ξέρουμε πόσο επηρέασε τους ψηφοφόρους. Ο Καραμαλής ήταν πάντοτε και στην παράταξη και στην πατρίδα. Στην παράταξη κοντά μπορεί να ήταν, αλλά η μόνη φορά παρέμβαση που είχαμε ήταν στο δημοψήφισμα. Ναι. Δεν είχαμε κάτι άλλο. Έτσι. Τώρα από διαρροές έχουμε βεβαίως την επαναφορά αυτή που λέμε. Από διαρροές για το ότι υποστήριζε χωρίς ο ίδιος να βγει να πει κάτι τέτοιο τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη. Είχαμε την αποκάλυψη από τον Ευρυπίδη στη Λιανίδη ότι υπήρξε συνομιλία Καραμαλή Τσίπρα το κρίσιμο βράδυ του Ιουλίου στη διάρκεια της διαπραγμάτευσης. Εσείς βλέπετε επάνωδο Καραμαλή, δηλαδή επάνωδο μπροστάρις εννοώ? Κοιτάξτε, καταρχήν σε σχέση με τη συνομιλία Καραμαλή Τσίπρα θεωρώ ότι είναι το αυτονόητο και δεν μπορώ να καταλάβω. Το είπε και ο Βενιέρης νωρίτερα, γιατί ότι πήρε πολύ λογικό δηλαδή, είναι να έγινε. Είναι περίεργο ή παράξενο σε μια κρίσιμη στιγμή να παίρνει τηλέφωνο ο πρώην πρωθυπουργός, τον νυν πρωθυπουργό και να του πει πρόσεξε, μην πάει κάνει κανένα λάθος και διασφάλισε την παραμονή της χώρας στην Ευρωζώνη και στην Ευρώπη και όλα τα σχετικά. Θεωρώ ότι είναι το αυτονόητο και είναι εκ των ονού κάνευ. Και δεν θα έπρεπε να είναι είδηση. Για μένα θα έπρεπε οι πρώην πρωθυπουργοί αλλά και ονόματα βαρβάτα της πολιτικής
σαφέστατα να συνομιλούν μεταξύ τους. Να μην σας πω ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένα όργανο, αν θέλετε, που να λειτουργεί κάτω από τέτοιες δύσκολες συνθήκες για να αντιμετωπίζει τα προβλήματα. Η σοφία και η εμπειρία του ενός παλιού πρωθυπουργού, ενός παλιού πολιτικού, προφανώς πρέπει να μεταδίδεται και στον καινούριο, πόσο μάλλον όταν είναι άπειρος και δεν έχει έτσι, κάποια σχετική εμπειρία από τη διεθνή πολιτική σκακέρα, όπως είναι ο κ. Τσίπρας. Άρα αυτό είναι, λέτε, εκ του μειόντος. Σαφέστατα. Εγώ το βλέπω θετικό και μπράβο και στον Κώστα τον Καραμαλή που έκανε το αυτονόητο, αλλά και στον Αλέξη τον Τσίπρα που τον άκουσε και χαίρομαι που τον άκουσε και δεν οδηγηθήκαμε στα βράχια. Απλώς άνοιξαν τα σενάρια και η παραφιλολογία γύρω από το γεγονός ότι δεν έχει κλείσει ο Κώστας Καραμαλής τον κύκλο του. Σαφέστατα και όχι. Ο Κώστας Καραμαλής είναι νεότατος για να κλείσει. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο. Δεν ξέρω και είμαι πολύ έτσι μικρός εγώ για να τον συμβουλεύσω αν θα πρέπει να βγαίνει να μιλάει επί παντός επιστητού ή όχι. Αυτό θα το πω αποφασίσει μόνος του. Mm-hmm. Πρώην πρωθυπουργός είναι, καταξιωμένος είναι πολιτικός έτσι, και ένα πρόσωπο το οποίο αυτή τη στιγμή χαίρει της αγάπης και της εκτίμησης όχι μόνο των Δημοκρατών αλλά πιστεύω της ελληνικής κοινωνίας γενικότερα. Έτσι. Λοιπόν, μόνος του θα αποφασίσει πότε πρέπει να κάνει παρέμβαση και πότε θα πρέπει να βγει να μιλήσει. Θα είμαι ο τελευταίος που θα μπορούσα να τον συμβουλεύσω, πρόεδρε, βγες και μίλα για τα σωκοματικά ή όχι. Τώρα, σε σχέση με τα σωκοματικά μας. Προφανώς ένας πολιτικός του μεγέθους του Κώστα του Καραμαλή και ο οποίος φέρει το βαρύτατο ιστορικό όνομα του Κωνσταντίνου Καραμαλή, έτσι, το επώνυμο του Καραμαλή που ήταν ο ιδρυτής της παράταξής μας, σαφέστατα και πρέπει να έχει άποψη για το κόμμα. Έτσι. Mm-hmm. Αν θα επιλέξει να την κάνει δημόσια την τοποθέτησή του και θα εκφράσει την άποψή του ή με άλλους τρόπους, είναι και αυτό δική του επιλογή. Όμως για εμάς όλους, και δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από τα δάχτυλά μας, τέλειωσε η εκλογική διαδικασία, τουλάχιστον σε πρώτη φάση. Ήταν σαφέστατο ότι ο Κώστας Καραμαλής στηρίζει τον Βαγγέλη του Μεμαράκη. Και αυτό γιατί. Γιατί ο Κώστας Καραμαλής ήταν αυτός ο οποίος τον έκανε γραμματέα της πολιτικής μας επιτροπής σε μια πολύ δύσκολη φάση όταν ήμασταν κυβέρνηση. Μετά. Και τον έκανε και πρωτοκλασσά του υπουργό και τον στήριξε. Ο Κώστας Καραμαλής ήταν αυτός ο οποίος δέχτηκε και τον στήριξε και έγινε μεταβατικός πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας αμέσως μετά το ατυχές δημοψήφισμα του Ιουλίου. Ο Κώστας Καραμαλής ήταν αυτός ο οποίος έβαλε δίπλα του πρωτοκλασσάτα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας αλλά και προσωπικούς του φίλους για να σηματοδοτήσουν το τι ακριβώς θέλει, νομίζω ότι ήταν σαφέστατο σε όλους. Μάλιστα. Και σας είπα ότι γιατί με αυτόν τον τρόπο πιστεύω ότι ο Κώστας Καραμαλής διασφάλιζε το κυρίαρχο αίτημα των πολιτών που ανήκουν και πιστεύουν στη Νέα Δημοκρατία, τη διατήρηση της ενότητας. Πάντως, επειδή είπατε ότι είναι και νεότατος, δεν μπορεί να έχει κλείσει ο πολιτικός του κύκλος. Υποθέτω ότι το ίδιο θα συμβαίνει και με τον κύριο Σαμαρά. Προφανώς ναι. Είναι, κοιτάξτε, και οι δύο που αναφέρετε είναι πρώην πρόεδρε της Νέας Δημοκρατίας, είναι πετυχημένα πολιτικά πρόσωπα, το λέω με τα λόγου γνώσεως, και ο Κώστας Καραμαλής και ο Αντώνιος Σαμαράς έχουν θετικό στίγμα στην ελληνική κοινωνία. Βεβαίως, όσο πιο πολύ απομακρυνόμαστε από την ιστορική περίοδο που ήταν πρωθυπουργοί, τόσο πιο αντικειμενικά τα βλέπουν και οι πολίτες. Δηλαδή, μπορεί τώρα κάποιοι για τον Αντώνιο Σαμαρά να κάνουν μια πιο αυστηρή κριτική. Αυτό έχει διπλή ερμηνεία, κύριε Καραγλού. Ή όσο απομακρύνεσαι, τα βλέπεις πιο αντικειμενικά, ή όσο απομακρύνεσαι, ξεχνάς τα δύσκολα και μένεις τα καλά. Λοιπόν, κάτι τελευταίο πριν σας αποχαιρετήσω. Αυτό που υπόθηκε τις τελευταίες μέρες στη Βουλή ήταν ότι χτυπάνε τον περίγυρο για να φθείρουν τον ίδιο, ενώντας τον Αλέξη Τσίπρα, το οποίο κατήγγειλε ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος, ο αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης. Σημειώνοντας ότι τους δημοφιλείς πρωθυπουργούς τους χτυπούν μέσα από το περιβάλλον τους, ενώντας φυσικά την περίοδο Καραμαλή. Τι λέτε απέναντι σε αυτό? Ο κάθε αρχηγός, ο κάθε πρόεδρος, ο κάθε πρωθυπουργός έχει και μια αυλή. Έχει ένα περιβάλλον. Mm-hmm. Προφανώς και είναι υπεύθυνος γι' αυτό. Οι καλές επιλογές θα τον βοηθήσουν να πάει μπροστά. Οι κακές επιλογές θα φθείρουν και τον ίδιο. Έτσι, είναι αυτό που λέμε όταν δεν σου κάνει το γάιδαρο, χτυπάς το σαμάρι. Κάτι τέτοιο δεν λέει ο λαός. Όταν επιλέγω. Αλλά λέτε ότι το σαμάρι θέλει και το επιλέγει. Στο γραφείο μου έχω συγκεκριμένους συνεργάτες. Mm-hmm. Μπορεί να κάνουν καλά τη δουλειά σου, μπορεί να την κάνουν λάθος. Η επιπτώση άμεση είναι σε μένα. Εγώ δεν θα εκλεγώ βουλευτής. Πάντως οι συνεργάτες που έχετε στο γραφείο σας θα πάρουν πολύ περισσότερα χρήματα με τις νέες διατάξεις. Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι έτσι. Για πείτε το λίγο, γιατί αυτό διάβαζα. Αφορά τους μετακλητούς στα υπουργεία. Όχι, δεν έχει σχέση με τους βουλευτές. Καλά κάναμε και το είπαμε. Υπάρχει ρητή εξαίρεση. Είναι σκάνδαλο αυτό που γίνεται. Είναι σκάνδαλο αυτό που γίνεται. Δηλαδή, μιλάμε για 500-600 ευρώ παραπάνω στους μετακλητούς των Υπουργείων που εκτιμώνται λίγο πολύ. Εγώ νομίζω ότι αφορούσε και τους βουλευτές. Όχι, όχι, ξέρω ότι οι βουλευτές. Σε 3.600 ανθρώπους. Είναι πάρα πολύ. Αυτό σημαίνει ότι δημιουργούνται πελατειακές σχέσεις και δημιουργεί ο ΣΥΡΙΖΑ ένα κομματικό στρατό, το οποίο μάλιστα καλοπληρώνει. Και όχι μόνο καλοπληρώνει, αλλά του δίνει και 10 κλιμάκια παραπάνω, τα οποία θα τον συνοδεύουν και την επόμενη μέρα. Το χειρότερο είναι ότι το πελατειακό κράτος που κατήγγειλε ο κύριος Τσίπρας για την Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ το συνεχίζει. Βλέπουμε και εσύ πάει το Βασίλειο. Κύριε Καραγλού, να σας ευχαριστήσω για τη συνομιλία μας. Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Τσόρμπα, και με την ευκαιρία, μια που δεν θα μας δοθεί η δυνατότητα. Να τα ξαναπούμε μέχρι τα Χριστούγεννα. Ελπίζω μετά τα Χριστούγεννα να τα ξαναπούμε. Οπότε δεν θα πω καλή πρωτοχρονιά. Να πω στους φίλους τηλεθεατές, καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα.
και ο καλός Θεός να τα φέρνει όλα βολικά. Λοιπόν, ευχαριστώ και εγώ.